Περιμένουμε να χτυπήσει το κουδούνι και δεν ξέρουμε. Είμαστε κι εμείς λίγο. Όχι εμείς δηλαδή. Υπάτμον τώρα. Είναι, γιατί είμαστε σε αγωνία. Όλοι οι γονείς. Κάποιοι επιστήμονες λένε ναι, να ανοίξουν. Άλλοι λένε ότι ίσως να περιμέναμε ακόμη λίγο. Ακούμε και αυτό το στέλεχος, το μεταλλαγμένο που χτυπάει σε μικρότερες ηλικίες. Κοιτάξτε, ακροβατούμε μεταξύ επιθυμίας και πραγματικότητας. Ναι. Η επιθυμία όλων μας είναι να μπούμε ξανά στην κανονικότητα. Mm-hmm. Τα νούμερα όμως φαίνεται ότι δεν βγαίνουν μέχρι τώρα. Είμαστε μόλις 5 μέρες μακριά από τις εορτές της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων. Mm-hmm. Όταν έκλεισαν τα σχολεία, έκλεισαν γιατί θεωρήθηκε ότι είναι και αυτά σε ένα βαθμό υπεύθυνα για την διασπορά του κορονοϊού. Mm-hmm. Έχει αλλάξει τώρα κάτι προς το καλύτερο που μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι θα πάμε καλύτερα? Όταν μέσα στις εορτές υπήρξε ένα lockdown μόνο στα λόγια και ακόμα δεν έχουμε δει, δεν έχουμε κάνει το ταμείο της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων αυτής της κυκλοφορίας του μη εφαρμοσμένου lockdown στις γιορτές. Γύρω στις 15 Ιανουαρίου θα περιμένουμε να έχουμε τα αποτελέσματα από την διασπορά του ιού μέσα στις γιορτές. Η γνώμη μου είναι ότι είναι λίγο πρόωρο να ανοίξουμε τα σχολεία. Θα έπρεπε να περιμένουμε να έχουμε επίσημα αποτελέσματα και όχι θεωρητικά καταγραμμένα τεστ που βρισκόμαστε, ναι, ναι, και μετά να πάρθει αυτή η απόφαση. Άνοιγμα των σχολείων σημαίνει άνοιγμα ενός παραθύρου στον κορονοϊό να ξαναμπεί μέσα στη ζωή μας. Δεν γίνεται να είστε πιο σαφείς. Πραγματικά. Και πιο ξεκάθαρος. Κινδυνεύουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο λαός, να κλωτσίσουμε την καρδάρα με το γάλα. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε όμως. Ό,τι έχουμε προσπαθήσει μέχρι τώρα, θα πάμε να το χαλάσουμε εάν το κάνουμε πρόωρα. Εάν όμως παραμείνει κλειστή η υπόλοιπη δραστηριότητα, και λέω εάν γιατί έχει ακουστεί ότι μάλλον τη Δευτέρα οι πληροφορίες μας λένε ότι θα επανέλθει και το click away στη ζωή μας. Αν παρόλα αυτά δεν επιστρέψουμε στην. Ανοίξουν μόνο τα σχολεία, τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, και τηρηθούν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί, δηλαδή από διαφορετικές εισόδους σε διαφορετική ώρα προσέλευσης, τεστ στους καθηγητές, διαφορετική ώρα αναχώρησης, εμβολιασμό. Δεν πιστεύετε κι εσείς ότι επειδή δεν είναι τόσο υψηλή η μεταδοτικότητα στις μικρές ηλικίες, αυτό γνωρίζουμε μέχρι σήμερα τουλάχιστον, αυτό έχουμε δει μέχρι σήμερα, ότι κάπως θα σωθεί η παρτίδα, να το πω έτσι απλά? Να σας πω αυτό που είπε και ο κύριος Παυλόπουλος πριν από 15 περίπου μέρες που ήμασταν εδώ. Μετά το lockdown, μετά το κλείσιμο των σχολείων, η νοσηρότητα στα ιατρεία μας έχει σχεδόν μηδενιστεί. Δηλαδή αποδείχθηκε ότι το κλείσιμο των σχολείων περιόρισε τη διασπορά όχι μόνο του κορονοϊού, αλλά και όλων των άλλων ιώσεων. Δεν χτυπάει το τηλέφωνο για να υπάρχει παιδί που να έχει πυρετό αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Με το άνοιγμα λοιπόν των σχολείων, όλοι περιμένουμε ότι θα ξαναρχίσει η νοσηρότητα όχι μόνο του κορονοϊού, αλλά και άλλων ιώσεων. Όπως της γρήπης, ας πούμε. Όπως της γρήπης και όπως και άλλων αναπνευστικών ιών. Ναι. Εμείς τα έχουμε ζήσει, οι παιδίατροι, είμαστε στην πρώτη γραμμή. Σωστά. Ο ΕΟΔΗ συστήνει όταν ένα άτομο, ένα παιδί, ένας ενήλικας έχει συμπτώματα του κορονοϊού, αλλά ελαφριά, να πηγαίνει στο θεράποντα ιατρό του και να νοσηλεύεται με τις οδηγίες του στο σπίτι. Άρα λοιπόν εμείς οι παιδίατροι είμαστε στην πρώτη γραμμή που δουλεύουμε ενάντια του κορονοϊού. Άρα λοιπόν έχουμε μέτρο σύγκρισης για το τι γίνεται μέσα στην κοινωνία, γιατί μπαίνουμε και μέσα στις οικογένειες. Η γνώμη μου λοιπόν είναι να περιμένουμε μέχρι 15 Ιανουαρίου να δούμε επίσημα τα αποτελέσματα. Μου μιλάτε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει το click away. Εδώ σήμερα έχουμε ξανά lockdown στη μισή Αττική. Επίσης, εφόσον τα κρούσματα επιτρέπουν να ανοίξουν τα σχολεία, θα πρέπει να ανοίξουν πραγματικά, όπως είπατε, με προϋποθέσεις.
Δηλαδή απόσταση 2 μέτρων τα παιδιά στις τάξεις, ολιγομελή τμήματα, μάσκες, καθαριότητα, ακόμα και στις κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Μάλιστα. Και στην περίπτωση, γιατί θα ακουστούν ότι δεν έχουμε τόσες τάξεις, δεν έχουμε για να μοιράσουμε τα παιδιά, δεν μπορεί να πηγαίνουμε 25 παιδιά μέσα στην τάξη. Λοιπόν, ας κάνουμε όπως το click away, ας κάνουμε το click at school. Δηλαδή? Να κάνουμε εκ περιτροπής εκπαίδευση. Τα μισά παιδιά τη μια μέρα, τα μισά την άλλη ή μια εβδομάδα, κάπως έτσι. Αλλά χρειάζονται προϋποθέσεις για να ανοίξουν τα σχολεία. Κύριε Μαζάνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Μην ξεχνάτε, προηγουμένως στο μετεωρολογικό δελτίο σας είπατε ότι 15 ξεκινάει κρύο στην Ελλάδα. Κοιτάξτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το κρύο που υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γερμανία, Αγγλία κτλ. Είναι και αυτό ένας εχθρός. Μάλιστα. Κύριε Μαζάνη, προσπάθειές μας για τον κορονοϊό. Πολύ σαφής.